Το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής που εφαρμόζεται στην Καρδίτσα έχει μεγάλη ανταπόκριση, αφού, όπως εξηγεί στην DRT ο αρμόδιος γιατρός, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός περίπου 1.300 γυναίκες άνω των 25 ετών έχουν εξεταστεί για τον καρκίνο του μαστού και του τραχύλου της μήτρας. Σε ένα μήνα μέχρι τώρα έχουν γίνει περισσότερες από 1.300 εξετάσεις σε γυναίκες ηλικίας 25 χρονών και πάνω, μαστογραφίες δηλαδή και PAP τεστ. Αυτό μας αναγκάζει να παρατείνουμε και το χρόνο της παραμονής της μονάδας στην Καρδίτσα. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος η συμμετοχή θα είναι εντυπωσιακή. Εμείς το μόνο που ζητάμε από αυτές είναι απλώς να αφιερώσουν 5 λεπτά από τη ζωή τους για εξετάσεις που είναι ακίνδυνες, ανώδυνες και που προσφέρονται δωρεάν. Και με αποτέλεσμα, συμμετέχοντας σε αυτό το πρόγραμμα, ουσιαστικά να τις βοηθήσουμε να μην κινδυνεύσουν από αυτές τις δύο μορφές καρκίνου, τον καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο του τραχυλού της μήτρας, που είναι δύο μορφές καρκίνου που πλήττουν με μεγάλη συχνότητα τις γυναίκες. Πάντως, ο κ. Σαμπατζόγλου επισημαίνει ότι αν και αυτές οι δύο μορφές καρκίνου συναντώνται σε μικρότερο ποσοστό στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες, σίγουρα ο κίνδυνος για τις γυναίκες που αδιαφορούν είναι υπαρκτός. Στη χώρα μας, ευτυχώς, είναι μικρότερο το πρόβλημα από ότι είναι στις χώρες της Βόρειας ή της Κεντρικής Ευρώπης ή της Ηνωμένης Πολιτείας, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, ιδιαίτερα ο καρκίνος του μαστού, ευτυχώς μικρότερο είπα από αυτές τις χώρες, αλλά ευτυχώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε εάν ανιχνευτεί έγκαιρα. Αυτή είναι και η προσπάθειά μας, άλλωστε.